Κύριε Υπουργέ, συζητάμε ένα εξόχως ευαίσθητο και σοβαρό θέμα που χρήζει από την πλευρά της κυβέρνησης αντίστοιχης αντιμετώπισης. 27 Αυγούστου 2018, ο στρατιώτης Τσικνάκης Μανώλης, ο οποίος υπηρετούσε στη διοίκηση άμυνας νήσου Μεγίστης, ενώ είχε οριστεί σκοπό στο παρατηρητήριο όψεως Μάτι, βρέθηκε νεκρός και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοχειρία. Το συμπέρασμα αυτό ουδέποτε έγινε δεκτό από την οικογένεια του αποθανόντος στρατιώτη, τους γονείς και την αδελφή του, οι οποίοι διόρισαν ως τεχνική σύμβουλο ιατροδικαστή και πραγματογνώμονα, που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Μανώλη δεν ήταν αποτέλεσμα αυτοχειρίας, αλλά ανθρωποκτονίας. Καταλογίζουν προχειρότητα ως προς τον τρόπο διερεύνησης των συνθήκων θανάτωσής του και προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ευθυνών που συνιστούν εγκληματική ενέργεια. Μετά από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης υπάρχουν μαρτυρίες, δύο φαντάρων μέχρι στιγμής, που συνυπηρέτησαν με τον Μανώλη και επιβεβαιώνουν το παραπάνω συμπέρασμα ότι ο θάνατός του δεν ήταν αποτέλεσμα αυτοχειρίας αλλά ανθρωποκτονίας. Προκύπτουν επιπλέον στοιχεία από την ένορκη βεβαίωση φαντάρου, ο οποίος ήταν το πρόσωπο το οποίο συνέδραμε τα στελέχη κατά την ανάβασή του στον τόπο του συμβάντος και αντίκρισε η διεισόμαση το πτώμα του άτυχου Μανώλη. Ήταν ο μοναδικός που τη μέρα του άδικου χαμού του ανέβηκε στο σημείο του τραγικού συμβάντος. Επίσης, δεύτερος φαντάρος, που επίσης υπηρετούσε μαζί με τον Μανώλη, έδωσε πρόσφατα κρίσιμες και κομβικές πληροφορίες για την ημέρα του συμβάντος και τη χρονολογική αλληλουχία των γεγονότων. Οι πληροφορίες που δόθηκαν ρίχνουν φως στην υπόθεση ακόμα περισσότερο και αποκαλύπτουν σοβαρές κρυμμένες πτυχές αυτής. Η δικογραφία για την υπόθεση του στρατιώτη Τσικνάκη Μανώλη έχει τεθεί στο αρχείο κατόπιν έγκρισης του εισαγγελέα του αναθεωρητικού δικαστηρίου και κατόπιν διενέργειας προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης που έγινε στην Ισίδα Ρο 27 Αυγούστου 2018. Η οικογένεια τώρα του άτυχου Μανώλη καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανεξέταση αυτής της τραγικής υπόθεσης. Επιζητεί την αλήθεια. Έχει ήδη υποβάλει δύο φορές αίτημα ενώπιον της εισαγγελίας του Στρατοδικείου Αθηνών για ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και επανεξέταση των πραγματικών συνθήκων κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα ο θάνατος του Μανώλη και έχουν προσκομίσει όλα τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν ανακύψει. Ενώ μετά και τις πληροφορίες του δεύτερου φαντάρου, μάλλον αμέσως μετά τις πληροφορίες του δεύτερου φαντάρου, υπέβαλε η οικογένειά του 27 Ιουνίου του 2024 μήνυση κατά πατός υπευθύνου, ευελπιστώντας να ρηχθεί άπλετο φως στη διερεύνηση του τραγικού γεγονότος και να διερευνηθούν ορθώς τα πραγματικά αίτια θανάτου του. Ωστόσο, οι αιτήσεις της οικογένειας περί ανάσυρσης της δικογραφίας από το αρχείο απορρίφθηκαν με ένα απλό έγγραφο, δίχως καν αριθμό πρωτοκόλλου, με την αιτιολογία ότι δεν επικαλούνται νέα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία και ότι η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί. Εγείρονται ερωτηματικά, κύριε Υπουργέ. Αυτό θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Πώς γίνεται να υπάρχουν μαρτυρίες δύο φαντάρων, νέα ατράνταχτα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες? Ο Υπουργός κύριος Δένδιας, σε ερώτηση του ΚΚΕ 34 του 2024 με την υπαριθμό 4593 για το ίδιο θέμα, να απαντάει ότι σε περίπτωση δε που προκύψουν νέα στοιχεία, είναι πρόδειλο ότι θα παρασχεθεί κάθε συνδρομή στο έργο της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Η υπόθεση όμως παραμένει στο αρχείο. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να ικανοποιηθεί το αίτημα της οικογένειας Τσικνάκη περί ανάσυρσης της δικογραφίας από το αρχείο, ώστε να επανεξεταστεί η τραγική υπόθεση του εκλειπώντος στρατιώτη Τσικνάκη Μανώλη με βάση και τα νέα δεδομένα που προσκομίζει η οικογένεια? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, προφανώς δεν υποκαθιστούμε τις αρμόδιες αρχές, ούτε την στρατιωτική διοίκηση, ούτε τη στρατιωτική δικαιοσύνη, ούτε την αστυνομία. Αλλά και μάλιστα γι' αυτό είμαι και ιδιαίτερα προσεκτικός και στις διατυπώσεις. Προσέξτε όμως, είναι ένα ζήτημα που έχει πάρει ευρύτερη διάσταση. Προφανώς δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τον στρατό έτσι όπως εξελίσσεται. Άρα υπ' αυτή την έννοια πρέπει και πολιτικά η κυβέρνηση
να δείξει ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι θέμα τιμής, είναι θέμα αξιοπρέπειας και πολλά άλλα. Η οικογένεια του 22χρονου παλικαριού αμφισβητεί ευθέως το πόρισμα. Αυτό είναι. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Το αμφισβητεί. Και εγώ έρχομαι εξ ονόματι της οικογένειας και να σας πω ότι το αμφισβητεί. Αμφισβητεί το πόρισμα περί αυτοκτονίας που έσπευσε να βγάλει ο στρατός και μιλάει ξεκάθαρα για δολοφονία. Επικαλούμενοι όμως πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν λέω δικά μου στοιχεία, λέω της οικογένειας. Διόρισε τεχνικό σύμβουλο ιατροδικαστή και πραγματογνώμονα, οι οποίοι κατέληξαν σε ουσιώδη συμπεράσματα ως προς τα πραγματικά αίτια του θανάτου και τα οποία έχουν ήδη εκτεθεί. Και ουδόλως λαμβάνονται υπόψη, τα καταθέτω και εγώ σήμερα ενώπιόν σας εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής. Προσπεράστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες σοβαρότατα στοιχεία τα οποία φωνάζουν ότι ο 22χρονος δεν μπορεί να αυτοπυροβολήθηκε και μάλιστα με τον ατομικό του οπλισμό. Αυτό είναι το πόρισμα. Δεν βρέθηκε καν πυρίτιδα ούτε στα ρούχα του ούτε στα χέρια του. Στοιχεία που όπως υποστηρίζουν δεν αξιολογήθηκαν, με αποτέλεσμα η δικογραφία να τεθεί οριστικά στο αρχείο. Ως βέβαιη αυτοχειρία το Σεπτέμβριο του 23. Υπάρχει ιατροδικαστική γνωμάτευση ο θάνατος του Φαντάρου, που λέει ότι ο θάνατος του Φαντάρου οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνέπεια βολής με βραχύκανο πυροβόλο όπλο και όχι με πολεμικό του φέκιο τύπου G3A3, το οποίο είχε στην κατοχή του στρατιώτης από εγκύτατη απόσταση και ταξινομείται ως ανθρωποκτονία. Ο δε πραγματογνώμονας πυροβόλων όπλων στην από 20 Μαρτίου 2023 προκαταρκτική έκθεση αξιολόγηση ευρημάτων και στοιχείων και ανασύνθεση συμβάντων διαπιστώνει ότι η μορφολογία και η φύση του θανάσιμου τραύματος του στρατιώτη Εμμανουήλ Τσικνάκη δεν συνάδει με όπλο τύπου G3 ούτε με πυρομαχικό 7,62 επί 51 ΝΑΤΟ που φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε. Ο Θανόν ευλήθη με πιστόλι μικρού διαμετρήματος. Αξιοσημείωτο είναι δε και το γεγονός ότι αν και αριστερόχειρας ο Μανώλης, το τραύμα έχει πύλη εισόδου στο δεξιό ζυγωματικό και τραύμα εξόδου στην αριστερή κροταφοϊανική χώρα. Η πύλη εξόδου της βολίδας έχει μικρότερες διαστάσεις από την πύλη εισόδου. Γεγονός απολύτως μη συμβατό στην περίπτωση πυροβολισμού από πολεμικό πυροβόλο όπλο όπως το G3A3. Κατά τον αρμόδιο τεχνικό σύμβουλο αυτό δεν υπάρχει πουθενά παγκοσμίως αν ληφθεί υπόψη ότι η βολίδα του όπλου αυτού τρέχει με 3.000 χιλιόμετρα την ώρα. Όλα τα παραπάνω λοιπόν οδήγησαν την οικογένεια με την υποστήριξη των ειδικών τεχνικών συμβούλων της να υποβάλει το αίτημα ανάσυρσης της δικογραφίας από το αρχείο, το οποίο όμως τελικά απορρίφθηκε όπως σας είπα. Συντρέχουν λοιπόν περαιτέρω διερεύνησης, λόγοι περαιτέρω διερεύνησης και όλα δείχνουν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία όπως λένε τα απορίσματα των τεχνικών συμβούλων που έχει θέσει, που έχει αποφασίσει η οικογένεια και έχει αξιοποιήσει και πρέπει να διαρευνηθούν ξανά οι συνθήκες. Προκαλεί όμως και αλγινή εντύπωση το γεγονός το πώς περιφερόταν μια δικογραφία επί σχεδόν 5 χρόνια από το αστυνομικό τμήμα Καστελορίζου στον εισαγγελέα και ξανά πίσω, αλλά και γιατί δεν είχαν συσχετιστεί έγγραφα, ούτε είχαν ολοκληρωθεί οι προανακριτικές διαδικασίες. Διότι το συμβάν έγινε το 2018 και η δικογραφία δόθηκε στην οικογένεια σχεδόν στην εκπνοή της πενταετίας, χωρίς τις απαραίτητες φωτογραφίες, 361 στο σύνολό της παρακαλώ. Όπως συμβαίνει σε όλες τις υποθέσεις ανθρωποκτονιών. Κύριε Κεφαλογιάννη, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή γιατί είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Το ΚΚΕ στυλιτεύει συχνά πυκνά τις συνθήκες ζωής και ασφάλειας που υπάρχουν σε στρατόπεδα. Το ζήσαμε και την εποχή του κορονοϊού, και όχι μόνο. Δεν επινοούμαστε προβλήματα. Βοούν, τα καταγγέλουν οι ίδιοι φαντάροι και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Για ακόμα μία φορά σας καλούμε και εσάς και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να εισακούσετε το αίτημα της οικογένειας Τσικνάκη, να παρέμβετε με σκοπό να ανοίξει εκ νέου ο φάκελος και να αξιολογηθούν τα στοιχεία με τη δέουσα προσοχή. Όχι να παρέμβετε στη δικογραφία. Δεν λέμε αυτό το πράγμα, έτσι, για να μην παρανοηθεί. Λέμε να υπάρξει πολιτική δέσμευση δική σας ότι θα επανεξεταστεί η υπόθεση, διότι συντρέχουν οι λόγοι, τα νέα στοιχεία, να διερευνηθούν ορθώς τα πραγματικά αίτια του θανάτου του στρατιώτη Τσικνάκη, χωρίς ανοχή σε τίποτα και σε κανέναν,
για να μην αιωρείται καμία σκιά και κυρίως να μην αφήνουμε βορρά τα στρατευμένα νιάτα από τέτοιους κινδύνους που αποδεδειγμένα υπάρχουν κοντά τους. Αυτά, ευχαριστώ.